Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Το όνομά σας και το ερώτημα ή το σχόλιο σας. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Όσο είπατε πριν για το κούρεμα του χρέους, ότι πέτυχε η χώρα ένα πανηγυρικό κούρεμα το 2012, το PCI. Παράλληλα, έγινε και ένα κούρεμα ομολόγων. Κουρέθηκαν τα ομόλογα. Έρχομαι στον αντίποδα τώρα, στο σήμερα. Βγήκαμε στις αγορές. Θα ήθελα να ρωτήσω, οι προηγούμενοι ομολογιούχοι θα πληρωθούνε? Βγήκαμε στις αγορές. Είναι το μείζον πολιτικό ερώτημα του καθενός. Όπως είπατε, στο θέμα των ομολογιούχων, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δικαιωθούν. Διότι η χώρα θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα χρειαστεί να επενδύσουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί που έγινε, από τη στιγμή που έγινε το κούρεμα στον ιδιωτικό τομέα, σε αυτούς δηλαδή. Και πήραν και πολλές υποσχέσεις αυτοί κατά καιρούς. Το οποίο όμως, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν θα μπορούσε εκείνο το διάστημα να κάνει το οτιδήποτε, για θα μπορούσε να υπάρξει μην θέμα. Μου το λέτε εμένα, δεν σε άλλους. Άρα λοιπόν λέω ότι αυτό το πράγμα παραμένει ανοιχτό. Ναι, αλλά πότε θα κλείσει? Τι είναι αυτό? Όταν θα μπορεί η χώρα να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία πράγματι έχει πει, για να μπορέσει να ικανοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι θα γυρίσουν τα χρήματα και στα ταμεία και στα πανεπιστήμια και στα νοσοκομεία. Μιλάω για τους ομολογιούχους. Όχι, λέω ναι, αλλά γιατί αυτά για δεν τους είναι μικροομολογιούχους. Είναι αυτά για τους ιδιώτες. Για τους ιδιώτες μικροομολογιούχους. Μικροομολογιούχους. Μάλιστα. Τώρα τι. Δεν. Ναι. Αφού το βλέπεις. Και τώρα και κάτι άλλο με τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται εκλογές. Οι νέοι καλούνται. Πόσες ερωτήσεις θα. Αυτή η τελευταία. Εντάξει. Ερωτώ οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι σε μια καλός ή κακός να ψηφίσουν. Να ψηφίσουν. Καλός, φαντάζομαι. Καλός. Καλός. Προφανώς καλός για το μέλλον τους. Να ψηφίσουν ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη κάποιου κόμματος. Εγώ προσωπικά, στις ειδήσεις, στα ραδιόφωνα που ακούω καθημερινώς, βλέπω μια διαμάχη ανάμεσα στα κόμματα. Δεν βλέπω ουσιαστικές απόψεις. Αυτό. Ευχαριστώ. Μπελεγράτης Αλέξανδρος. Απευθύνομαι στο Πασόκ. Νομίζω ελιά πιστεύετε... είναι όχι Πασόκ. Συγγνώμη. Ναι. Πώς πιστεύετε... Στο Πασόκ που είναι μέσα στην ελιά. Ναι, γιατί τώρα σου λέει ελιά. Εντάξει. Στο Πασόκ που είναι μέσα στην ελιά. Πώς πιστεύετε ότι μία πολυφωνικότητα που πάει να σχηματιστεί τώρα μπορεί να θέσει καλύτερους όρους αξιοπιστίας ως προς τους δανειστές μας, εάν γίνει ένα καλό στις εκλογές για την παράταξή σας και πάρει ένα ποσοστό το οποίο σε συνδυασμό με άλλα κόμματα μπορεί σε εθνικές εκλογές να πραγματοποιήσει ένα σχέδιο παράλληλο του μνημονίου. Γιατί άλλο σχέδιο εκτός από το μνημόνιο για να ισιώσει αυτή η χώρα δεν βλέπω να υπάρχει. Αυτό. Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Η ελιά είναι ένα πολυφωνικό κόμμα τώρα. Δεν είναι όπως... Καταρχήν, για να καταλάβω, να σε ρωτάω εγώ, μπας και καταλάβω. Σωστό γι' αυτό. Είσαι με το μνημόνιο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Ναι. Και γιατί τι ρωτάς το Πασόκ? Τι ρωτάω το Πασόκ? Το Πασόκ αυτή τη στιγμή συγκυβερνά. Ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα το Πασόκ έγινε μέρος της ελιάς. Ωραία. Έχει γίνει ένα πιο πολυφωνικό κόμμα. Ναι. Δεν είναι κόμμα η ελιά, έτσι. Είναι συνασπισμός. Αυτός ο συνασπισμός, πώς μπορεί να είναι πιο αξιόπιστος από ένα κόμμα μόνο του? Από το Πασόκ μόνο από του, Πασόκ μόνο του. Όταν έχει μέσα και το Πασόκ με αυτό το κακό παρελθόν και χωρίς να έχει, πώς να σου το πω, καινούριο σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Σε βλέπω να φεύγεις από την ελιά και να βουτάς το ποτάμι. Όχι. Πάντως... Μη σπάσει το κλαδί της ηλιάς και παίζει το ποτάμι.
Πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου, παρακαλώ, κύριε Κουλή. Το να λέτε ότι το Πασόκ είναι μέσα στην ελιά σημαίνει ότι είναι το κουκούτσι. Δεν είναι το κουκούτσι. Αυτό σας λέω μόνο. Ο καρπός. Ο κουκούτσι πάει δόντια, άμα το δάκρυο. Πάντως, κυρία Σουλαδάκη, το ερώτημά του είναι πώς μπορείτε να γίνετε πιο αξιόπιστοι με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει υποστεί ρήγματα στην αξιοπιστία του και να μπορέσει αυτός ο σχηματισμός, η ελιά, σε συνεργασίες πολιτικές μελλοντικά, να δώσει ένα καινούργιο σχέδιο για τη χώρα, που να μην είναι το μνημόνιο, να είναι το δικό μας μνημόνιο, το ελληνικό μνημόνιο. Τα είπα καλά, σε κατάλαβα καλά. Εντάξει. Παρακαλώ. Να απαντήσει και μετά. Το Πασόκ έχει υποστεί μια μεγάλη... πήρε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, υπεύθυνες πιστεύω, και τις πλήρωσε το πολιτικό κόστος. Από εκεί και πέρα η ελιά και ο σχηματισμός που κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές έχει σημασία, γιατί σήμερα έχουμε μιλήσει ουσιαστικά ελάχιστα για ευρωεκλογές. Δηλαδή κάναμε μια συζήτηση περισσότερο σαν να πηγαίναμε σε εθνικές εκλογές. Οπότε η ελιά είναι ένας σχηματισμός που κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Το τι θα γίνει μετά στις εθνικές εκλογές θα το συζητήσουμε μετά τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές λοιπόν που κατεβαίνουμε είναι ένα ευρύτερο σχήμα, συμμετέχουν μέσα αρκετοί νέοι Εσείς άνθρωποι. Εσείς στο Ευρωκοινοβούλιο θα μείνετε ως ελιά εκεί συγκροτημένοι ή θα είναι ο καθένας? Προφανώς, όταν πάμε μαζί, κατεβαίνουμε ως σχηματισμός. Το προφανώς από πού προκύπτει? Εσείς μου είπατε ότι δεν ξέρετε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Είπαμε εθνικές εκλογές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ελιά τώρα κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές θα γίνει μια συζήτηση. Τώρα. Με συγχωρείτε, κυρία Σουλαδάκη, τώρα δεν καταλαβαίνω εσάς. Πριν δεν καταλάβαινα τον κύριο. Δηλαδή μου λέτε ότι μπορεί να υπάρχει ελιά στο εξωτερικό και να μην υπάρχει στο εσωτερικό. Να υπάρχει ελιά Βρυξελών και να μην υπάρχει λαχανάκια. Λέω ότι μετά τις ευρωεκλογές. Λαχανάκια Βρυξελών, κύριε. Λέω ότι μετά τις ευρωεκλογές θα επεκταθεί η συζήτηση ώστε να συμμετέχουν και άλλοι. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι θα σταματήσει να υπάρχει. Το αντίθετο λέω, ότι μετά τις ευρωεκλογές η δική μας η όρεξη, έτσι. Είναι να μεγαλώσει. Είναι να μεγαλώσει. Να πάρετε και τον Κιανόκρανο από δίπλα σας, δηλαδή. Ενδεχομένως. Ναι, αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Ρούσο Αντώνης λέγομαι. Μια ερώτηση στον κύριο Μιχελάκη θα ήθελα να κάνω. Λοιπόν, το εθνικό εισόδημα της χώρας συνεχώς μειώνεται. Τώρα η χώρα μας βγήκε στις αγορές και το νέο χρέος είναι με ένα επιτόκιο της τάξης του 5%. Με τι χρήματα θα γίνει η αποπληρωμή του χρέους, εφόσον τα εισοδήματα συνεχώς μειώνονται? Και στον κύριο Παπαδημούλη, αν είναι δυνατόν, πώς θα πατάξετε εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση τον αχαλήνωτο συνδικαλισμό και θα πετύχετε μια αξιοκρατία στο δημόσιο? Συνεχώς ακούω θα τα αλλάξω, θα, αλλά πώς? Δεν μας λέτε πώς. Αυτή είναι πολύ καλή δεύτερη ερώτηση, είναι καταπληκτική. Και η πρώτη καλή ήταν. Κύριε Μιχελάκη. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορεί η χώρα να σταθεί στα πόδια της. Τι σημαίνει να σταθεί στα πόδια? Καταρχήν να μην εξαρτάται από την Τρόικα και να δανείζεται μόνο από αυτούς. Αν δεν έχεις άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι κανονική χώρα. Δεν μπορείς. Το επιτόκιο που αναφερθήκατε είναι 4,9. Το 4,9, έχετε δίκιο, είναι ακριβότερο 475, από αυτό. 4,75. Όχι, όχι. 4,9. Της αγοράς που βγήκαμε στην αγορά. Είναι ακριβότερο πάντως από αυτό που μας δανείζει η Τρόικα. Ποιος όμως θέλει αυτόν τον δανεισμό? Γι' αυτό και βγήκε σε αυτή τη δοκιμαστική, για να δει πώς αντιδράει η αγορά. Σας θυμίζω ότι όταν ήμασταν στην κορύφωση της κρίσης, τα επιτόκια, τα spread, ήταν πάνω από 3.000 μονάδες. Σήμερα έχουν πέσει κάτω από 500. Και αυτό το πράγμα αρχίζει να πέφτει συνεχώς. Μέχρι που να μπορείς να βγεις με ένα επιτόκιο, το οποίο πραγματικά θα είναι ανταγωνιστικό, 4,75 όπως σας είπα, και πιο κάτω, για να μπορείς πραγματικά να σταθείς όπως όλες οι χώρες του κόσμου, να μπορείς να έχεις αυτό που έχουν όλες οι χώρες. Για να μπορείς μετά να φέρεις και επενδύσεις, να δανειστείς, να σε εμπιστεύονται. Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό όμως σε αυτή την ιστορία? Πάει κανείς σήμερα να επενδύσει σε μια χώρα που θα είναι υποχρεοκοπία? Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι αυτή η χώρα δεν θα αντέξει στο εξωτερικό. Και αυτή η χώρα θα χρεοκοπήσει. Δυστυχώς το λέγαμε και στο εσωτερικό. Βάζαμε στοίχημα πότε θα καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση, από το 12 αυτό, και πότε η χώρα θα χρεοκοπήσει. Η χώρα δεν χρεοκόπησε.
Έχει όμως ματώσει για να μπορέσει να πετύσει αυτά τα πράγματα και το ζήτημα είναι να μπορέσουμε πια να σταθούμε στα πόδια μας με αξιοπρέπεια. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια και ακόμα είμαστε στην αρχή. Δυστυχώς. Κύριε Παπαδημούλη. Για το πρώτο σκέλος να πω ότι... Όχι, να πάτε μια... στο δικό σας. Θα πάω, κατευθείαν, εντάξει. Δεκτών. Για την κακή αναξιοκρατική διάρθρωση και λειτουργία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής διοίκησης, δεν φταίει ο αχαλήνοτος συνδικαλισμός. Φταίει το πελατειακό κράτος, ο μπάρμπας στην κορώνη, η αναξιοκρατία στη στελέχωση των κρίσιμων πόστων. Το ότι έχει γεμίσει η Ελλάδα σε κρίσιμα πόστα κολλητούς του κόμματος ή των κομμάτων Δημήτρη, που κυβερνούν και μορφές, σε βάρος... Δημήτρη, σε βάρος... και κάποιες μορφές συνδικαλισμού σε... έβλαψαν. Παρακαλώ, σου υπενθυμίζω όταν είχε έρθει το θέμα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Δεν θέλω υποβολής. Όχι, δεν υποβολής, διαφωνία είναι. Μα δεν έχω, δεν υποβολής. Δεν έχω προλάβει να τελειώσω με διακόπτηση. Εντάξει, συγγνώμη μου, ρε αδερφέ, εντάξει, επειδή όλοι μιλάμε. Όχι επειδή ρωτάνε έναν υπόλοιπη. Αν να φύγουν οι υπόλοιποι, να μείνουν οι δύο να μιλάνε. Κάτσε, ρε Δημήτρη. Σας παρακαλώ να μείνετε. Άμα να μείνετε οι δυο σας και να φύγουμε. Καλά, έκανα μια παρέμβαση και σου είπα κάτι για το συνδικαλισμό. Τέλος πάντων. Παπαδημούλη. Αυτά είναι πάθη. Για να μην με λέει και ανώκρανο. Έλεγα λοιπόν ότι το κύριο πρόβλημα είναι το πελατειακό κράτος, η αναξιοκρατία, η κομματικοποίηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια μορφή συνδικαλισμού που επιτείνει το πρόβλημα όταν οι συνδικαλιστές κάνουν συνδιοίκηση στα ρουσφέτια. Και εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Εμείς θέλουμε ο συνδικαλισμός να ενδιαφέρεται για τη συλλογική σύμβαση, για το μεροκάματο, για τη συνδίκηση υγιεινής και ασφάλειας. Και από εκεί και πέρα, μια κυβέρνηση, έτσι όπως εγώ την οραματίζομαι, δεν θα κοιτάει τι ψήφισε αυτός που κάνει για τη δουλειά, αλλά αν κάνει για τη δουλειά. Η αξιοκρατία όμως πώς θα επιτευχθεί, δηλαδή το πελατειακό κράτος πώς θα το σπάσετε, με απολύσεις. Με αξιοκρατία, που σημαίνει ότι δεν θα διορίζεται στα ΕΛΠΕ, στον ΟΠΑΔ, στο συνήγορο του καταναλωτή, ο αποτυχών πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κατάλληλος από την αγορά με τα κατάλληλα προσόντα που θα αξιολογείται και θα κρίνεται. Το κρατώ το βίντεο αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως θα το κρατήσω. Το κρατώ το βίντεο αυτό. Πάντως όλοι αυτοί είναι στο πλευρό σας, πάντως, κύριε Παπαδημούλη. Ποιο? Όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές που είπατε. Ο κύριος Παπαθανασίου, ο κύριος Ζαγορίτης. Μιλάω για τους συνδικαλιστές που ο κύριος Ζαχαράκης, 78 ετών. Για τους συνδικαλιστές, λέω, κύριε Παπαδημούλη. Τώρα μπορώ να πω κάτι που ήθελα και διέκοψα τον Δημήτρη. Για το ηλικιακό κριτήριο. Όχι για το ηλικιακό, για το συνδικαλισμό θέλω να πω κάτι. Μπορώ. Γιατί αλλιώς... εγώ δεν το κατάλαβα. Αν ζητήσει πρώτα συγγνώμη για τη διακοπή. Συγγνώμη, όχι, πήγα να πω κάτι. Δεν έχει διακόψει ζωή σου ποτέ σε πάντα. 78 ετών τι σχέση. Ότι ένα άνθρωπο που έχει βγει στη σύνταξη εδώ και 20 χρόνια διορίστηκε επικεφαλής ενός κρίσιμου θέλετε πόστου. Θέλετε να σας θυμίσω την ηλικία του Προέδρου της Δημοκρατίας? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να σας θυμίσω τις ηλικίες πρωθυπουργών? Δεν είναι... οι οποίοι έγιναν πρωθυπουργοί στα 78 ή στα 80 δεν είναι... και ήταν πολύ πετυχημένοι. Δεν είναι ηλικιακός. Θέλετε να σας θυμίσω την ηλικία του κυρίου Γλέζου που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής? Ναι, αλλά εκλέγεται. Είναι λάθος το, όχι, το ηλικιακό κριτήριο, είναι λάθος. Ακούστε να δείτε. Είναι να μεγάλο λάθος. Να εξηγήσω. Θέλω να σας πω ότι γνωρίζω 90χρονους εφήβους. Να εξηγήσω γιατί διαφωνώ μαζί σας. Και γνωρίζω σκουριασμένους σαραντάριους. Μπράβο, να εξηγήσω γιατί διαφωνώ μαζί σας. Ο κύριος Ζαχαράκης δεν επελέγει για τις ικανότητές του. Είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΠΕΝ, με ακροδεξιά πελατεία στη αυτό Μακεδονία. Είναι άλλο θέμα. Και τον έβαλαν στον ΟΠΑΔ και τον πληρώνουν. Τον ανέσυραν από τα ΖΙΤΑ μετά από 20 χρόνια, γι' αυτό τόνισα την ηλικία, αντί να πάρουν έναν μάνατζερ από την αγορά, για να βάλει ο γιος του υποψηφιότητα με τον κύριο Ιωαννίδη και όχι με τον κύριο Τζιτζικώστα. Υπήρχε καλό σκοπός. Να πω μια φράση, κύριε Χατζηγόλο. Παρακαλώ. Δεν θα αφήσουμε τους συμπολίτες μας να μιλήσουν. Αν περάσω το λοιπόν, κόφτε με. Νομίζω ότι ένα θετικό βήμα, και γι' αυτό διέκοψα τον Δημήτρη, είναι κάποια στιγμή και εμείς στην αριστερά να παραδεχτούμε τα λάθη μας. Τα λάθη μας. Και πρέπει να παραδεχτούμε, αγαπητέ κύριε Παπαδημούλη, ότι στο συνδικαλισμό η αριστερά διέπραξε και λάθη. Σας υπενθυμίζω ότι όταν η ΟΛΜΕ έκανε τις φασαρίες ενάντια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δεν βοηθούσε τη χώρα. Φασαρίες έκανε όταν λοιπόν μια άλλη πολιτική. Όχι τώρα, όχι τώρα. Τι φασαρίες έκανε τόσο η ΟΛΜΕ, δεν καταλαβαίνω. Θυμάσαι που πηγαίναν να δώσουν εξετάσεις όσοι ήταν για την αξιολόγηση και τους περιμέναν να παίξουν συνδικαλιστές. Δεν είναι φασαρίες. Μιλάω την δεκαετία του 90. Όχι, όχι. Υπάρχουν και άσχημες αξιολόγησης. Αξιολόγηση του 90 που το ξέρουμε. Εδώ η αξιολόγηση που γίνεται σήμερα είναι για απολύσεις. Συνδικαλιστής. Α, για το ασέμπλες. Αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Δεν θα κινητοποιήσεις. Τι είναι αυτό. Παρακαλώ, κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Απόστολος Μπατσίδης.
Είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Θα πάω σε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο πρακτικό, γιατί τελευταία αναλώθηκε η κουβέντα κυρίως σε πολιτική συζήτηση. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν εδώ και 3 χρόνια περίπου. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, νέων ανθρώπων, όπου έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο, χρήμα, φαιά ουσία, έρευνα, ταξίδια στο εξωτερικό για μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για κάτι το οποίο σχετίζεται με το χώρο της ενέργειας. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακόμα πιο ειδικά σχετίζεται με την ηλεκτροπαραγωγή με πρώτη ύλη βιομάζα, τηγανέλαια, μη βρόσιμα σπορέλαια. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρές ενέργειες όλη αυτή την τριετία. Μας πήρε περίπου 2 χρόνια και για να αδειοδοτηθούμε από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και φτάσαμε εδώ και 2 μήνες περίπου που αντιμετωπίζουμε την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι επενδύσεις, οι προϋπολογιζόμενες, οι ενδυνάμει επενδύσεις αφορούν περίπου στις 100 μονάδες, οι οποίες να γίνουν σε πανελλαδικό επίπεδο, περίπου 40 με 50 ΜΒ. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία σας μεταφέρω. Αφορούν σε άμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας περίπου στους 500 σε πανελλαδικό επίπεδο και έναν τζίρο στην οικονομία πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει τώρα στο διατάφτα. Τον Ιανουάριο έχουμε τις πρώτες εγκρίσεις και συνεχώς βγαίνουν η μία πίσω από την άλλη με εξάμηνη περίοδο αποδοχής των όρων. Τον Φεβρουάριο ξεκινάει η κουβέντα για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης από το Υπουργείο. Στην ουσία ακυρώνει όλες τις προσπάθειες των προηγουμένων ετών. Και έχουμε στην ουσία 2 μήνες από το σήμερα για να μπορέσουμε αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί να τα δούμε σε έργο. Οι μονάδες μας είναι. Μονάδες μας. Δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτά τα οποία σκεφτόμαστε και προσδοκούμε να κάνουμε είναι περιβαλλοντικά ωφέλιμες, γιατί στην ουσία παίρνουν ένα απόβλητο, το οποίο είναι ένα χρησιμοποιημένο μαγειρικό έλαιο ή ένα μη βρόσιμο σπορέλαιο και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και σε θέρμανση με αξιοποίηση του θερμικού υπολείπου για θερμοκήπια, για παρακείμενες μονάδες παραγωγικές ή ακόμα και για οικίες. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την κυβέρνηση και προς τον κύριο Μιχελάκη. Φυσικά το θέμα είναι κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών που θέλει να επιβάλλει ειδικό φόρο κατανάλωσης και θα ήθελα λίγο να τεστάρω κιόλας και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, αν μπορούν σε επόμενους 2 μήνες να βγει μια απόφαση οριστική. Γιατί υπάρχει ένα θέμα παρερμηνίας σε σχέση με έναν συγκεκριμένο νόμο, τον Εθνικό Τελωνιακό Κώδικα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες στο τελευταίο διάστημα. Θέλαμε να πάρουμε βήμα και να ακουστεί λιγάκι και η δικιά μας. Βέβαια, αυτό είναι ένα ειδικό θέμα. Ειδικό, δεν ξέρω αν πολύ... το γνωρίζει ο κύριος. Είναι ένα πολύ ειδικό θέμα. Να. Το οποίο πραγματικά χρειάζεται μια εξειδικευμένη γνώση. Δεν την έχω και δεν θα ήθελα να απαντήσω. Εγώ μπορώ να δεσμευθώ ότι θα παραλάβω όμως... το θέμα. Έχω όλη την αλληλογραφία που έχουμε κάνει με το ΕΜΕΤ. Θα φροντίσω και να το προβάλλω και να έχω αυτό που έχω να πω είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος και έχει αυξηθεί το μερίδιο στην κατανάλωση από αυτές τις μορφές. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι εξαιτίας αυτού, μια λεπτομέρεια τώρα, έχει αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ και έχει αυξηθεί το κόστος στα νοικοκυριά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια άλλη παράπλευρη απώλεια, την οποία κανείς θα πρέπει να δείτε σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ μεγάλες και σημαντικές, είναι ντροπή, ας πούμε, στη Γερμανία. Στα φωτοβολταϊκά οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Στα φωτοβολταϊκά κοντεύουν να τριαχτούν στον αέρα. Το 10% στη Γερμανία, το 10% στη Γερμανία να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην Ελλάδα να είμαστε, να μην είμαστε τουλάχιστον ίσο με αυτό το ποσοστό. Αλλά πάντως είναι τεχνικό θέμα. Ναι, ναι. Και δεσμεύομαι για τα επόμενα. Ελάτε. Ονομάζομαι Κατερίνα Καμπόσου. Είμαι φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παράλληλα δημοσιογραφίας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ακούστηκαν πρωτογενές πλεόνασμα, έξοδος στις αγορές και πρωτοφανή βήματα προόδου της χώρας. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να εγγυηθεί ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας, υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξήσει ένας μέσος αστός, αν θέλετε, που αυτή τη στιγμή οικονομικά δεν βγαίνει. Από εδώ και πέρα δηλαδή, ή από τις εκλογές και μετά, σε τι μπορεί να ελπίζει και τι να περιμένει.
αυτό που είπατε και το πρωτογενές πλεόνασμα και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ήταν πολύ καλό το ερώτημα. Ναι, ναι, δεν, γι' αυτό σας και είδατε ότι ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πείτε μας τι γίνεται με την τσέπη μας την επόμενη μέρα. Εάν η χώρα δεν τακτοποιήσει τα βασικά, ποια είναι τα βασικά, να μπορεί να βγει να δανείζεται και όχι να εξαρτάται μόνο από την Τρόικα. Να μπορεί η οικονομία της να μην παράγει ελλείμματα. Να μην χρειάζεται να δανείζεται κάθε τρεις και λίγο και να αυξάνεται το χρέος. Όποιο κόμμα και να ψηφίσετε. Εδώ δεν είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ κτλ. Εδώ έχει να κάνει με ένα μοντέλο το οποίο θα μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αν δεν γίνουν τα βασικά, τα μεγάλα, για να μπορεί μετά ο πολίτης να δει και ο ίδιος μια αλλαγή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο τα μακροοικονομικά. Βλέπουμε μόνο τα μεγάλα. Αν δεν γίνουν όμως κάποια τέτοια σημαντικά βήματα, μην ξεγελιέστε. Δεν θα μπορέσουμε να ανατάξουμε ποτέ. Δεν θα μπορέσει ποτέ ο πολίτης να δει και αυτό στην καθημερινά του. Εκεί διαφωνούμε με τα άλλα κόμματα. Και ο πολίτης κρίνει ποιο από αυτό που του λένε είναι το πιο πιστικό. Ποιο επιλέγει, ποιο θέλει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να επιλέξει κανείς, δεν υπάρχει μοντέλο ανάπτυξης που να μην λέει το εξής. Ότι η χώρα να βγει να δανείζεται και να διαλέγει. Θα πάρω από αυτόν και όχι από αυτόν. Σε επιτόκιο που τον συμφέρει. Ότι εγώ δεν θα παράγω μόνο ελλείμματα, αλλά θα παράγω, θα αυξήσω την πρωτογενή μου παραγωγή, θα μπορέσω να έχω πλεονάσματα για να μπορώ να ζω χωρίς να εξαρτώμαι και να μπορέσει να κάνει και ανάπτυξη, να αυξήσει ο δείκτης κατανάλωση, να πηγαίνει ο κόσμος, να μπορεί να ψωνίσει. Πώς θα κρατηθούν τα μαγαζιά. Και δεν είναι τυχαίο το ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο δείκτης καταναλωτής έχει μπροστά θετικό πρόσημο, ήταν δεύτερη είδηση στο διεθνές δελτίο του Reuters. Και εδώ έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Θα μου πείτε με τα μαγαζιά να κλείνουν. Κάποιο βηματάκι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να δούμε καλύτερο. Εσείς θα το κρίνετε όμως, αν εγώ είμαι πιστικός ή οι υπόλοιποι εκπρόσωποι ή οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ πέρα που εκπροσωπούν κάποιο κόμμα, ποιο νομίζετε ότι μπορεί να είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις, στις δικές σας απόψεις. Εδώ, αν είναι για μία φράση μόνο. Ναι. Για να υπάρξει αισιοδοξία, γιατί σήμερα υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο κλίμα της κυβερνητικής αισιοδοξίας και αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, πέρα από κόμματα. Χρειάζονται σχέδιο, ηγεσία και παράδειγμα έμπρακτο εφαρμοσμένο που να κατανέμει δίκαια και τις θυσίες, εκεί που χρειάζεται σκληρή δουλειά, και τα ωφέλη από την ανάπτυξη. Και αυτό είναι το μόνο που δεν υπάρχει. Ναι, κύριε Κουίκ. Τίποτα. Απλά θέλω να πάω σήμερα σε μια συνομιλία που είχα το μεσημέρι στη Δράμα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Στέφανο Γεωργιάδη. Ο οποίος, για παράδειγμα, είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τις εκλογές, την αμέσως επόμενη μέρα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες ρυθμίσεις από το ΑΕ, ώστε θα αρχίσουν οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Ήταν λαύρος εναντίον Βρούτσι, λαύρος εναντίον της συγκυβέρνησης και είπε και κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Ότι όπως ο κύριος Σαμαράς παρακαλεί Μέρκελ και Σόιμπλε να κουρευτεί το κρατικό ελληνικό χρέος, γιατί δεν λέει στις τράπεζες που έχουν πάρει και 200 τόσα δισεκατομμύρια για εγγυήσεις και ανακεφαλοποίησεις, να κουρέψουν τα χρέη των επιχειρήσεων. Και πολύ περισσότερο να γίνουν ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες μετά από το 2009 άρχισαν να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Κανείς δεν τα ακούει αυτά, κύριε Χατζηνικολάου. Κανένας. Γεια σας. Λέγομαι Λάμπρος Λιάτας. Είμαι συνταξιούχος από τον κλάδο των οικοδόμων και άκουσα πολλά, μην κουνάτε το κεφάλι σας, γιατί μας είπατε για Βουλγαρία, έχω και για εσάς πράγματα. Βεβαίως, να ναι, χρησιμοποιείτε πάρα πολλές φορές, συγγνώμη, χάνω τον ειρμό μου. Χρησιμοποιείτε παραδείγματα άλλων χωρών. Είπατε για τη Βουλγαρία, για τη φορολογία. Δεν είπατε ότι επικαλείστε και μισθούς Βουλγαρίας. Σας παρακαλώ πολύ, αν όχι εσείς, με συγχωρείτε, λέω το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ανταγωνιστικό, γιατί άμα κάποιο πουλάει 10 και όλο πουλάει 26, θα πάει στον 10. Ακούστε, σας παρακαλώ, σεβαστείτε και εμάς, μας δίνει μια φορά πέρα, η ευκαιρία να μιλήσουμε. Σέβομαι αυτό που λέτε για την οικοδομή. Απόλυτα. Σοβαρά. Βέβαια, σοβαρά. Οι οικοδόμους τους εκδικηθήκατε. Εγώ. Η παραταξή σας στην οποία ανήκατε και έχω φάει αρκετό ξύλο την ώρα που την υπηρετούσατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Τις οικοδόμους τους εκδικηθήκατε. Είχατε ξεφτυλιστεί πραγματικά δηλαδή από τις οικοδόμους για τη δράση και από το ήθος των συνδικαλιστών, οι οποίοι δεν πήρανε 700.000 εφάπαξ και 300 επειδή σε καλό παιδί από την επιχείρηση. Έχετε δίκιο να μιλάτε για συνδικαλιστές, αλλά να τους ξεχωρίζετε. Επειδή υπήρξα εγώ μέσα, σας παρακαλώ, με κοιτάτε στο πρόσωπο, μιλάω, αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μιλήσω. Λοιπόν, αφήστε με, σας παρακαλώ.
Πραγματικά χάνω τον ειρμό μου. Ακούω λοιπόν το σεμνότατο εκπρόσωπο της κυβέρνησης σήμερα, δηλαδή τον κύριο Υπουργό, να μιλάει με οραματισμούς και τέτοια. Να μιλάει για πλεονάσματα και τα λοιπά. Την ώρα που εμένα με έχει πατήσει, που μου έχει κόψει το 40% της φτωχής μου σύνταξης, που ήταν αφορολόγητη και τώρα μου τη φορολογείτε. Και μιλάτε, φυσικά δεν ζητάω να μου δώσετε τα 500 ευρώ, το θεωρώ προσβολή. Θέλω να μου δώσετε πίσω τα χρήματα τα οποία έδωσα με τα βαριά και ανθυγιεινά ένσημά μου. Που έχω κάνει τουλάχιστον 50 πράξεις επιβολής στο ΕΚΑ για να το ενισχύσω, για να πάρω κι εγώ τα ένσημά μου και τη σύνταξή μου. Και οπωσδήποτε αντιμετώπισα το σύστημα, το οποίο δεν ήταν με το μέρος μου, με τους εργοδότες ήταν. Μιλάτε για ελλείμματα, για απατεώνες κτλ. Φυσικά δεν μιλάμε για το φτωχό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, το φτωχοδιάβολο. Εκείνοι που εξαπάθησαν, να ψάξετε να τους βρείτε στο περιβάλλον σας. Με τον κύριο Χριστοφοράκο δεν έκανε κανένας οικοδόμος, κανένας εργάτης, κανένας ναύτης παρέα. Το ίδιο με τον κύριο Λιάπη, δεν έκανε κανένας εργάτης, δεν έκανε παρέα. Δεν έπινε καν καφέ ούτε που τον εκείταζε καθόλου. Και όμως έπαιρνε και επίδομα, όπως το λένε, αυτό το επίδομα των φτωχών. Για κοιτάξτε αυτά τα πράγματα και σας παρακαλώ, να μην προσπαθείτε να μιλάτε σε ανεγκέφαλους. Εγώ είμαι του Δημοτικού, αλλά προσέχω, γιατί έχω υποχρέωση. Έχω υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μου να μην τρέπονται για μένα. Και να μην με δούνε να σπρώχνομαι για να πάρω μια σακούλα πατάτες και να πάω στην εκκλησία και να μου δώσουν και 2 κιλά μακαρόνια. Η μανούλα μου η συγχωρεμένη με έπαιρε στην αγκαλιά και πηγαίναμε στην Ούντρα, η οποία ήταν στην οδό Αδριανουπόλεως, στον Κολονό. Δεν στριμωγνώτουσαν. Οι Έλληνες είχαν αξιοπρέπεια, την οποία την έχετε κάνει κουρέλι. Έχετε καταξευτιλήσει τους Έλληνες, οι οποίοι είναι όλοι τον περήφανος λαός. Πού είναι η περηφάνεια του τώρα? Πάνω από 500, ο αριθμός θα είναι λίγος, φιλανθρωπικές οργανώσεις, τις οποίες άμα την αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση παίρνει και 23% φόρο. Πήγα, συμπαθώ πάρα πολύ εκείνον τον ιερέα που είναι από τον Πλάτωνα και ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο και λέω, γιατί 2.46 και δεν είναι 2.5 και δεν είναι 3, μου λέει ένας με το γνωστό ελληνικό επίθετο, ρε, μου λέει, έχει ΦΠΑ, είσαστε απατεώνες, εκμεταλλεύεστε την ανθρώπινη αδυναμία. Και αντί να γυρέψετε συγγνώμη, έρχεστε και μιλάτε για οραματισμούς. Μιλάτε για πλεονάσματα. Είπατε προηγουμένως ότι ανέβηκε η αγωγή. Ποια δύναμη, κύριε, εγώ γιόρταζα το Πάσχα. Στις 16 Απριλίου, κύριε, είχα 44 λεπτά υπόλοιπο στο λογαριασμό μου. Και για πρώτη φορά άφησα λογαριασμό απλήρωτο. Του τηλεφώνου φυσικά δεν με ενδιέφερε. Μας έχετε καταχαρατσώσει, μας έχετε κάνει και εγώ δεν ξέρω τι. Πάει λοιπόν αυτό που λέγεται περήφανος ελληνικός λαός και πρέπει ο λαός να το πάρει χαμπάρι και να την ανακτήσει, καταδικάζοντας πρόσωπα και πράγματα και κόμματα. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχω να πω ότι λέει θα επαναπροσλάβει και τα λοιπά. Θα ανοίξει πάλι η εργατική εστία. Θα επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις. Τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας δεν τον επαναφέρετε σε πραγματική λειτουργία και άλλους θεσμούς. Μιλάω για θεσμούς. Δεν μιλάω να μας πετάξετε κι εσείς ένα 500άρικο. Θέλω το δώρο μου, το δώρο του οποίου είναι θεσμό. Εγώ το έχω πληρώσει, κύριε. Το δώρο το έχω πληρώσει και μου το κλέψατε. Μου το υπεξαιρέσατε και μετά μου το κλέψατε. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ και σκεφτείτε λιγάκι. Ακούστε, μπορώ να τα λέω λιγάκι άτσαλα, αλλά είναι αισθήματα που αν τυχόν και ήταν αξιόπινα, όχι τα δικά μου, πήγαινετε σε μια ουρά στο γιατρό τον ιδιωτικό, το συμβεβλημένο, που τις 2 πρώτες μέρες πάνω από 100 άτομα συσσωρεύονται για να μην πληρώσουν το δεκάρικο. Ξεφτιλίζονται, τσακώνονται, γείτονες. Πήγαινετε σε οποιαδήποτε ουρά, πήγαινετε σε μια στάση λεωφορείου που έρχεται κάθε μισή ώρα, να ακούσετε τι λένε στα φωναχτά. Αν όμως δείτε μέσα τις σκέφτονται, όλοι, οι 90% του ελληνικού λαού θα ήταν φυλακή. Αν ήταν αξιόπινη η σκέψη, όπως ήταν επί Χούντας. Λοιπόν, σκεφτείτε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κλείσω. Ναι, συγγνώμη, αλλά ξέρετε, είναι μαζεμένα, δεν έχω χάσει εκπομπή σας. Το ξέρω.
Για τις επενδύσεις. Τι είναι επένδυση που δώσατε τους δρόμους και επειδή δεν οικονομήσατε αρκετά τους δώσατε και ένα δισεκατομμύριο που το 11 είχε, με 5 πόντους χιόνι έκανα 9 ώρες καθυστέρηση για να έρθω από τη Λαμία στην Αθήνα. Τι επένδυση είναι το ξεπούλημα των δημοσίων οργανισμών. Επένδυση κατά τη γνώμη τη δική μου να ανοίξει ένα εργοστάσιο ένας. Μια επιχείρηση που να πιάσουν δουλειά. Όχι να γίνεται επένδυση τέτοιου είδους και να απολύει το 10, το 20, το 30% γιατί είναι μέσα στη συμφωνία. Και το λέτε επενδύσεις. Κύριε Μπαμπινιώτη, πού είστε, ελάτε για να μας μάθετε και λίγο ελληνικά. Εγώ τον χρειάζομαι τουλάχιστον. Τι είναι επένδυση. Επενδύσεις ήταν και η γαλλική εταιρεία. Το οποίο σκότωνε τους εργάτες. Επενδυτής δεν ήτανε. Στο Λαύριο. Ο Σερπιέρι. Ο Σερπιέρι. Και του έχουν και άγαλμα. Το οποίο το καθαρίζεται κάθε τόσο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πάρτε πολύ σοβαρά. Ειλικρινά, είχα άλλα πράγματα πιο συγκροτημένα να πω. Αλλά με αυτά που άκουσα και με τον τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει, το που θα βρούμε τα λεφτά. Ένα κόμμα τουλάχιστον για εμένα με εκφράζει, διότι είπε που θα βρει τα λεφτά. Οι εργάτες να πάρουν τα εργοστάσια να διαχειριστούν που είναι και καλή μας τώρα και ηθική. Και η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα και από μυαλά και από, πώς το λένε, και από πλούτο. Γιατί πλούτο έχει, βγάζει διαμάντια το Κονγκό. Σκοτώνονται κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Τελευταία. Όχι κόμμα. Λέγομαι Στέλλα Θεοχαρίδου και είμαι... Δεν το βλέπω. Έκλεψε 2-3. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, είμαι η Στέλλα Θεοχαρίδου και είμαι φοιτήτρια στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ Δημοσιογραφίας και απευθύνομαι σε όλους αν γίνεται, αν μπορεί κάποιος να απαντήσει. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο ότι λέγατε για ανεργία και τέτοια. Δεν νομίζω ότι έχει ζήσει κάποιος ανεργία εδώ πέρα, όσο το ζούμε εμείς και οι γονείς μας. Εσείς, ναι, είστε ηθοποιός, ίσως γιατί το επάγγελμα αυτό λίγο είναι περίεργο, έχω θείο ηθοποιό, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν νομίζω. Ας το περάσουμε αυτό. Το ερώτημα. Λέγατε για χρέος, ανεργία, φτώχεια, κόβετε τους μισθούς σε κάποιους ανθρώπους που τον χρειάζονται. Να μια λύση. Κόψτε τους δικούς σας μισθούς κάπως, έτσι ώστε να βοηθήσετε στο χρέος. Να βοηθήσετε να γίνει η Ελλάδα ένα καλύτερο μέλλον. Να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί δεν κόβετε τους δικούς σας μισθούς και πρέπει να κόψετε του πατέρα μου που πρέπει να κάνει 2 δουλειές για να συντηρήσει ένα παιδί. Όχι 2 και 3 και 5. Ένα. Αυτό. Τελευταίος. Ονομάζομαι Τζακώστας Λευτέρης. Επειδή είπες ότι ήρθες από το Μεσολόγγι, ναι, γι' αυτό. Από χωρίο, από το Πεντάλφο Μεσολόγγι είμαι. Μάλιστα. Μέχρι να έρθω εδώ. Δεν είχα πολλές σχέσεις με πολιτικούς και όσοι πρόσωπα. Δεν ρώτησαν σήμερα, να το πω αυτό, γιατί ναι, το λέω στο τέλος κάθε εκπομπής, ναι, έχουν δικαίωμα να έρθουν σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Ωραία. Ελάτε. Νόμιζα ότι μας κυβερνάνε τίποτα εξωγήινοι. Αλλά εδώ βλέπω μια χαρά άνθρωποι. Σαν εμάς. Αυτά τα μέτρα που παίρνατε και αυτά που είπε ο κύριος. Και άλλα και περισσότερα και που καταντήσαμε. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει γήινος άνθρωπος, γήινος νους, να κάνει αυτά τα μνημόνια και αυτά τα... Τα λέω όπως έχουν τα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ μια χαρά άνθρωποι και δημοσιογράφοι ωραίοι και ο υπουργός ωραίος. Λοιπόν, αυτό το γνωρίζετε. Αν το γνωρίζετε, τι είναι αυτό. Πολιτική. Βιβλιάριο Υγείας. Βιβλιάριο Υγείας. Του ΟΓΑ. Αυτό, κύριε Υπουργέ, στοιχίζει, πώς λέω, μικρό στη διαφήμιση. Ένα γλυφιτζούρι για σας, για την κυβέρνηση. Για μένα είναι ο σωτήρας μου. Για όλους εμάς τους αγρότες. Κοιμόμαστε κάτω από το μαξιλάρι μας, έχουμε αυτό. Αυτό το βιβλιαράκι. Το οποίο 35 χρόνια το έχω αδιάκοπα. Όσο δεν πλήρωνα, δεν μου το κόβανε. Δεν πλήρωνα τις εισφορές μου. Εδώ να δείτε πράγματα. Δεν μου το κόβανε. Το είχα μέχρι το 11. Θεωρημένο το 11, κυρίνιο μου. Λαβαίνω ένα χαρτί το 11, ελάτε να εξοφλήσετε τις... Τα λέω αυτά γιατί απασχολεί και πολύ κόσμο. Θα ακούσετε στη συνέχεια ποιος περιμένει πίσω αυτές οι ενέργειες. Λαβαίνω ένα χαρτί από το ΟΓΑ, ελάτε να εξοφλήσετε τις ανεξόφλητες εισφορές σας.
Πόσο είναι, ρε παιδιά, 6.000. 6.000. Τότε δίνανε και κάτι δανειάκια οι τράπεζες ακόμα. Πας στην τράπεζα 60 δόσεις με το 150, 9.000 στον παραπαλευτέρες. Για να ξοφλήσω τις εισφορές. Πάει αυτό. Ήρθε η ώρα να υποβάλω τα χαρτιά για τη σύνταξη. Φέρει αυτό το χαρτί, φέρει εκείνο το χαρτί, φέρει τα όλα, τα πήγα όλα. Ξοφλήσεις όλα. Περιμένω 3 χρόνια, σαν την Αλεπού να μην πω τι να πέσουνε. 3 χρόνια για να μου πούνε ότι απορρίπτεσαι, κύριε. 60 χρόνια στον Πεντάλοφο. Με 9 χρονών μπελόνιαζα καπνό. Και 12 χρονών μέσα στα ρίζα, μέσα στα φίδια, τα βοτάνιζα. Βοτανίζαμε. Αυτές τις καλλιέργειες, πολύ τεχνικογένεια. Ο πέμπτος είμαι εγώ, ο μικρότερος. Έμεινα στο χωριό 60 χρόνια. Οι άλλοι σπουδάσανε, φύγανε στο καλό και καλά κάνανε. Και να είναι καλά εκεί που είναι τα παιδιά. Έκατσα με τους γέρους. Και ο μόνος που δεν παίρνει αγροτική σύνταξη είμαι εγώ. Ένα αυτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά, λέει, τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά που έδωσα. Λέει, να έρθεις να τα πάρεις. Όχι, λέω, θέλω να μου γράψετε, λέω, γιατί μου τα πήρατε. Για ποιες εισφορές, για ποιες ανεξόφλητες εισφορές. Ένα χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Υπουργέ, ένα χρόνο αίτηση στην Πάτρα να μου απαντήσουν και δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα. Πάω στο διευθυντή. Δεν ξέρω αν είναι καλά και ο άνθρωπος, με τον τρόπο. Λέω, κύριε διευθυντή, έτσι και έτσι. Λέω, έδωσα κάτι χρήματα εδώ πέρα. Λέω, να μου εξηγήσετε γιατί τα έδωσε, για πόσα έτη. Έχω κάνει μια αίτηση. Να ξανακάνεις, μου λέει. Τι να ξανακάνω, πέρασε ένας χρόνος, θα περάσει κι άλλος χρόνος. Είμαι 69 χρόνων. Με τις αιτήσεις δηλαδή θα βάλω τα χρόνια μέχρι να πεθάνω. Άντε πήγαινε από εδώ, ρε. Άντε πήγαινε από εδώ. Σε παρακαλώ, λέω, πρόσεχε πώς μιλάς, λέω. Πες τη βιάτσα, εγώ το μάτι φωνάζω τους κυριετάδες. Να μας πρέπει να είναι ευγενέστατα παιδιά. Να με βγάλουν κλωτσιδόν έξω. Ο κύριος από την περιουσία του πατέρα του και από την καρέκλα που το έδωσα εγώ. Και ο άλλος, και ο άλλος, και ο άλλος. Παιδιά μας είναι. Δεν είναι. Δεν ήρθαν από τον ουρανό, δικά μας παιδιά είναι, αλλά είχαν θρασέψει. Λοιπόν, πουθενά, πού είναι τα λεφτά. Λέω, έρχομαι στα κεντρικά. Έρχομαι στα κεντρικά, λέω, έτσι και έτσι μου συμβαίνει. Ένας καλός διευθυντής, από το όνομά του, κύριος Μπομπολάκης. Μ' άκουσε το πρόβλημά μου, είδε τα χαρτιά μου, είδε όλα. Λέει, έχεις δίκιο. Λέει, δεν μπορεί. Λέει, αφού πλήρωσε αυτά, λέει, δικιούσε. Λέει, θα κάνεις ένσταση. Ξέρω να κάνω ένσταση, λέω. Ή έχω λεφτά να δώσω στο δικηγόρο. Κάθισε ο άνθρωπος και έγραφε. Την έχω. Με τα χέρια του. Τι να βάλω στην ένσταση. Ότι είμαι έτσι, έτσι, πλήρωσα τις οφειλές μου, όλα και δικιούμαι την αίτηση του ΟΓΑ. Ούτε την υπολογίσανε καθόλου, ούτε τα κοιτάξανε καθόλου. Χειροστάσιο από το 81, με άδειες πολεοδομίας, με δάνεια. Τρόμαξα τα ξουλί, δεν έχω ξουλί. Ακόμα είναι και καμιά δυο δόσεις ανεξόφλητες. Να πιω λίγο νεράκι. Από ό,τι κατάλαβα, πάμε για το πρωί. Τρει ώρα άλλε φορέ. Τώρα ευκαιρία να ακούσετε γιατί είμαστε πολύ. Γιατί με κόβουνε. Θα σα πω γιατί με κόβουνε. Να είστε καλά. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Λέω... Τόση ώρα που μιλάς και λίγο ήπιες. Εγώ για να μιλήσω τόση ώρα πίνω 2 μπουκάλια. Δεν βλέπω το τίποτα. Λοιπόν... Θα μου τα δώσεις αυτά μετά και θα γράψουμε στην εφημερίδα. Ναι, τα έχω όλα εδώ. Ξεπασένε εδώ. Και κάθε ταξίδι, πόσο μου στήγεζε, όλα μηδανικά έρχομαι. Πάμε στο διατάφτα. Λοιπόν... Γιατί κόψανε. Λέω, γιατί με κόψανε. Λέει, δεν έχεις πολύ μεγάλη περιουσία, έχεις 5 στρέμματα μόνο ελιές. Λες και γράφουν μέσα πόση περιουσία να έχεις για να κάνουμε αίτηση. Έχεις ταβερνάκι στο χωριό. Έχεις ταβερνάκι. Τα οποία ακούστε να δείτε. Κάτω από 2.000 κατοίκους, μέχρι το 12 νομίζω, 2012 νόμος. Κάτω από 2.000 κατοίκους, όλοι, χασάπιδες, μανάβιδες, τα χωριά. Καφενιά, δηλαδή. Ταβερνάκι με 4 τραπεζάκια. Ή ένα καφενείο, 50 λεπτά έχει ακόμα ο καφές κάτω. 50 λεπτά ο καφές. Ο 2,5 και 4,5 και 5. Αυτά θα κλείσουν, κύριε Νίκο, τώρα με το αυτό το... Του ΟΕΕ. Καλλικράτη. Του ΤΕΒΕ. Με το αυτό που θα έρχεται, ναι. Το 400. Ποιος.
400 ευρώ να δώσουμε για, για ΟΑΕ, τέτοια πράγματα κάτω. Φύγαμε για Μεσολόγιο για καφέ. Πάω καφέ στο σπίτι της, να βγει. Δεν θα βλέπετε, δηλαδή και όπου είχαμε το χωριό. Πάμε στο διατάφτα, ναι, παρακαλώ. Γιατί είχε ταβερνάκι. Δεύτερο αυτό. Τρίτο, γιατί είχε 1500. Ακούστε τώρα να δείτε. Γιατί είχε 1580 ένσημα. Δεν ήσουν αλεπιστικά αγρότες, γιατί είχε και ένσημα. Εγώ τα βάλα τα ένσημα, μπας και πάρω κάτι παραπάνω. Όχι, λέει. Δεν είσαι αγρότης. Δεν είσαι αγρότης γιατί είχε το ταβερνάκι ή γιατί έκανε στα 59 μου χρόνια τώρα 1500 ένσημα. Πόσο μου βάλανε, ότι ήμουν αγρότης. 300 μέρες. Το παράπονό μου είναι αυτό, ότι γιατί με κόψαν ουδί. 300 μέρες από μικρό παιδί. Ποιος το βγάλε αυτό. Ποια κυρία Γεωπόνος ή ξέρω εγώ ληξιάρχος ήταν αυτή. Και ποιο Υπουργείο Γεωργίας ήταν αυτό που είδε μένανε 300 μέρες από τα 59 μου χρόνια. Τι να κάνω τώρα, πού να πάω. Πάω να κάνω το επίδομα αυτό, το 500. Κόπτης. Α, δεν τελειώσαμε το γάζ, γιατί ανασφάλιστος. Ανασφάλιστος. Πρέπει να τελειώσει. Λέω να κάνω ανασφάλιστος, ρε παιδιά. Πουθενά αναφορά για τα λεφτά που έδωσα. Να κάνω άλλο ανασφάλιστος. Τι χρειάζεται. Λέει, χρειάζεται να μην έχει μεγάλη περιουσία. Ένα σπίτι έχω. Και το μαγαζί από κάτω, το οποίο το είχα νοικιασμένο, τώρα ξενοικιάζεται. Και το μόνο εισόδημά μου ήταν αυτά τα 200 ευρώ το μήνα. Από το χωριό, στο μαγαζί. Ξενοικιάζεται και αυτό. Να μην έχει περιουσία καθόλου, καθόλου, ούτε σπίτι. Στο μπαγκάκι. Να μην έχει το δώστε το αυτοκίνητο και με συμβουλεύανε κιόλα. Γράψε λέει, το σπίτι στα παιδιά, δώστε το αυτοκίνητο ένα 500. Και τι άλλο ρε παιδιά, εντάξει, αυτά γίνονται, λέω, θα τα κάνω. Τι άλλο, παιδί μου, λέω. Λέει και να είσαι παντρεμένος. Ναι, λέω. Διώξτε. Να πάρεις διαζύγιο. Σας ορκίζουμε, αν σας λέω το παραμικρό, μέσα από υπηρεσία του ΟΓΑ, εδώ στα κεντρικά. Δεν θέλω να πω ποιο γραφείο και ποια κοπελίτσα, τη λυπάμαι κι αυτή. Γιατί είμαστε τόσο άνεργοι και τόσο ανασφάλιστοι και τόσο αυτοί. Πού να πάει κι αυτή, έτσι για να μου δώσει θάρρος η γυναίκα. Χωρίς έντυνη μου λέει. Χωρίς σου λέω. Δεν το έκανες. Όχι, για όνομα Θεού. Είπα, ξέρω εγώ. Να σου πω κι άλλο. Άλλοι θα ψάχναν την ευκαιρία αυτή, θα παρακάλαγαν. Τώρα παντρεύτηκα 4 χρόνια για τα γεράματα. Ναι, έχω παιδιά. Πρέπει να τελειώσει. Μη μου πεις και πώς παντρεύτηκες, δεν θα το αντέξω. Έλα. Όχι, να σας πω. Μία φράση τελευταία. Να σας πω. Τελευταία φράση. 3.000 εισόδημα, 1.200 να δώσω εφορία. Να σας το δώσω. 3.200 εισόδημα, 1.200 να δώσω. Μάλιστα. Τα ακούτε, κύριε Μιχελάκη. Τα μισά. Ελάτε, μετά να ανοίξουμε μαγαζί. Τον ισοπαίδωσε το Μιχελάκη, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όχι, να μην πείτε. Να μην πείτε. Δεν απαντήσαν στην ερώτηση, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπαδημούλη, τι να κάνετε για αυτά, κύριε Παπαδημούλη, μεθαύριο. Για το ουράκι, για το ουράκι. Θα χωρίσει. Να χωρίσει. Νομίζω ότι είναι ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Καλή σας νύχτα, καλό ξημέρωμα. Το χρόνο έγινε.